Καλώς ήρθατε στην Κύπρο, κυρία Μαντά. Καλώς σας βρήκα. Με ζέστη. Α, είναι η εποχή τέτοια. Ναι, είναι. Δεν μου έκανε το χατήρι φέτος. Πέρσι που είχα έρθει ήταν καλύτερα, είχε δροσούλα. Φέτος δεν μου το έκανε το χατήρι, δεν πειράζει. Θα το δροσίσετε εσείς με το καινούργιο σας βιβλίο. Ναι, ταξίδι ναι. Στη Βενετία. Ναι. Είναι αυτό που κρατάω εδώ. Ναι, ταξίδι στη Βενετία ή με τη Βενετία. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Έτσι να το δούμε. Τι ιστορία κρύβουν στις αποσκευές οι ηρωίδες του συγκεκριμένου βιβλίου? Οι ηρωίδες κρύβουν πολλά πράγματα στις αποσκευές τους. Βέβαια, η Βενετία μου, αυτή που έδωσε και το όνομα στο βιβλίο, στις αποσκευές της κρύβει πάρα πολύ πόνο, πολλά δάκρυα, μια δύσκολη ιστορία ζωής. Μια ιστορία η οποία τελικά την οδήγησε να απομονωθεί. Έτσι σχεδίαζε στην αρχή, δεν της βγήκε. Γιατί εκεί που κατέφυγε, σε ένα προάστιο της Αθήνας, γύρω της η γειτονιά την αγκάλιασε. Τρεις οικογένειες ήρθαν πάρα πολύ κοντά και αυτές οι τρεις οικογένειες είχαν τρία κορτσάκια. Την Ιφηγένεια, την Πινελόπη και τη Μάνια. Αυτά τα τρία παιδιά λοιπόν έγιναν η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή για τη Βενετία. Σαν καλυμάγισσα με το ραβδάκι της, έφτιαχνε τα κακό σκήμενα της ζωής τους, απορροφούσε τους κραδασμούς. Εμείς δηλαδή βλέπουμε τα κοριτσάκια αυτά να είναι παιδιά, έφηβες, νεαρές κυρίες και γυναίκες πλέον, που είχαν τα δικά τους προβλήματα και τα δικά τους βάσανα στη ζωή. Παρούσα πάντως ήταν πάντοτε η Βενετία. Η Βενετία ουσιαστικά είναι σαν ελαφρυντικό. Ναι, μαζί με τη Βενετία κάνουν πολλά νοερά ταξίδια στην πόλη των Δόγιδων. Η Βενετία τους μιλάει για όλα τα όμορφα που υπάρχουν σε αυτή τη μαγική πόλη. Τα κορίτσια ξεχνιούνται με αυτά τα νοερά ταξίδια. Και κατά αυτόν τον τρόπο η Βενετία έχει βρει μάλλον τη διέξοδο, ώστε να χαλαρώνουν, να πέφτουν οι άμυνες, να ανοίγουν οι ψυχές και τα στόματα μαζί. Οπότε οι αγαπημένες της να τις εκμυστηρεύονται τα προβλήματά τους. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για την πόλη των Δόγιδων, θέλω να μου πείτε ποιο μήνυμα θέλετε να μεταφέρετε μέσα από τα κανάλια των ψυχών των ηρώων του συγκεκριμένου μυθιστορήματος? Εδώ είναι βαθιά η αλήθεια, είναι τα κανάλια. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Αυτό το βιβλίο νομίζω ότι μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις και κάποιες φιλικές σχέσεις που σε αυτό το βιβλίο γίνονται δεσμοί αίματος. Πώς είναι οι ανθρώπινες σχέσεις στη σήμερα ημέρα? Χάλια. Είναι πιο δύσκολα? Χάλια. Οι ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας, λίγο από το φόβο, λίγο από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Νομίζω ότι οι ψυχές έκλεισαν και μαζί έκλεισαν και οι πόρτες των σπιτιών, χάσαμε το χαμόγελό μας. Πώς ανοίγουν? Με ένα θαύμα ίσως. Με μια Βενετία ίσως. Τα βιβλία γενικότερα, για να μιλήσω γενικότερα για τα βιβλία, είναι ταξίδια μυαλού και ψυχής. Μας βοηθούν να ξεπερνάμε τα δύσκολα. Είναι νομίζω σε ένα παιδί όταν κλαίει, του λες ένα παραμύθι για να ξεχνιέται. Νομίζω ότι το ίδιο λειτουργεί ένα βιβλίο στην ψυχή ενός ενήλικα. Όλοι μας το καλοκαίρι επιλέγουμε να φύγουμε κάπου διακοπές. Δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και φεύγουμε διακοπές. Τα προβλήματα είναι εδώ και μας περιμένουν. Όμως, εμείς έχουμε ξεκουράσει την ψυχή μας, έχουμε χαλαρώσει, έχουμε φορτίσει τις μπαταρίες και γυρίζουμε με περισσότερο κέφι και διάθεση και καθαρό μυαλό για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να κάνει ένα βιβλίο, να μας ταξιδέψει μακριά και όταν επιστρέψουμε στη γη, να είμαστε με ανάταση ψυχής. Βεβαίως, πολλά βιβλία βλέπουμε ότι μπορεί να δώσουν απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα που ταλανίζουν κάποιους ανθρώπους χωρίς να το καταλάβουν, ως διαμαγεία, γιατί σε ταξιδεύουν. Αυτό έχει συμβεί σε κάποιες γυναίκες που ήρθαν να σας πούν τη δική τους ιστορία? Τις ιστορίες το έχω πει χαρτολογώντας, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Μέσα από τα βιβλία μου, οι άνθρωποι γνώρισαν εμένα την ίδια. Το αναγνωστικό κοινό λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως γιατί τα βιβλία μου έχουν πολλές ηρωίδες, βρήκαν κάπου να ακουμπήσουν την ψυχή τους, να ταυτιστούν και ξαφνικά μπήκα στο σπίτι τους, άρα έγινε δικός τους άνθρωπος. Αυτό ως κέρδος είχε να γνωρίζω τα οικογενειακά χιλιάδων οικογενειών. Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι περισσότεροι αναγνώστες είναι γυναίκες που ταυτίζονται με τα βιβλία σας. Πού το αποδίδεται αυτό? Κοιτάξτε να δεις τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι ότι ότι διαβάζουν μόνο γυναίκες τα βιβλία μου. Διαβάζουν περισσότερο οι γυναίκες, τελεία. Έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες, το γυναικείο κοινό, είναι πιο δυναμικό. Αρέσκεται στο μυθιστόρημα. Οι άντρες είναι λίγο παραπάνω, ειδικά οι πιο νέοι, της τεχνολογίας.
αγαπούν κάποια βιβλία, αλλά δεν διαβάζουν ιδιαίτερα. Η γυναίκα διαβάζει. Άρα, με αυτή τη λογική, είναι... δεν πάει αλλιώς. Αφού διαβάζουν περισσότερο γυναίκες, ναι, με διαβάζουν γυναίκες. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε, διότι βλέπουμε ότι τα περισσότερα βιβλία σας είναι, έχει ρόλους γυναικών. Μήπως θέλετε να δώσετε κάποιο μήνυμα για την ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας στην σημερινή κοινωνία? Την εκπομπή σας την παρακολουθούν και άντρες, ε? Βεβαίως. Για να προσέχω τι λέω. Η αλήθεια αυτή είναι. Η γυναίκα είναι πιο περίπλοκο μηχάνημα. Έχεις να καταδυθείς πολύ βαθιά. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, έχει περισσότερο ενδιαφέρον για μένα συγγραφικά να γράφω για γυναίκες, προσπαθώντας και εγώ ίδια να αναλύσω τα μυστήρια που κουβαλάει το φύλο μου. Οι άντρες έχουν ένα πολύ πιο απλό τρόπο σκέψης, όχι απλοϊκό, απλό τρόπο σκέψης, και αυτό τους καθιστά πιο εύκολους ανήρωες επί της ουσίας. Τα βιβλία σας έχουν γίνει και σειρές, όπως έχουμε δει το Βάλς με 12 θέους και τα 5 κλειδιά. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σταθώ λιγάκι στο Βάλς. Ναι. Διότι όταν έχω διαβάσει διάφορα δημοσιεύματα ότι είχατε εκνευριστεί με τον τρόπο που είχα μεταφέρει το βιβλίο στην τηλεόραση, το σενάριο ουσιαστικά, και μάλιστα είχατε πει ότι εάν θα ξαναδίνατε το πράσινο φως για να γίνει κάποιο βιβλίο σας σειρά, τότε θα πρέπει η ίδια να επιμεληθείτε το σενάριο. Δυστυχώς, πολλές φορές λέμε πράγματα τα οποία τα εννοούμε μεν, μας τα υπόσχονται δε, αλλά δεν πραγματοποιούνται. Παρ' όλα αυτά, πρόβλημα δεν είχαμε με το σενάριο και κακώς έχει μεταφερθεί, με αποτέλεσμα η Μαρία Γεωργιάδου να νόμισε ότι προσπάθησα να θίξω εκείνη. Η Μαρία Γεωργιάδου έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει, τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των συνθήκων. Το κακό είναι και στα δύο μου βιβλία, γιατί και με τη Ρένα τη Ρίγκα όντως είχα ανάμειξη στο σενάριο, το κακό είναι ότι τα βιβλία δεν μπορούν να γίνουν καθημερινές σειρές. Δηλαδή, για μένα από εκεί ξεκινάει το λάθος, πράγμα το οποίο δεν μπορούσα να το φανταστώ τότε, το συνειδητοποίησα πολύ αργότερα. Ένα βιβλίο μπορεί να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη, μπορεί να γίνει εβδομαδιαία σειρά, δηλαδή ένα επεισόδιο την εβδομάδα, ωραία, δεν θα χρειαστεί να ξεχυλώσει το βιβλίο. Όταν όμως οι ανάγκες επιβάλλουν ένα βιβλίο 500 σελίδων να γίνει χιλιάδες σελίδες για να γεμίσουν διάλογοι και χρόνος καθημερινός, αυτό από μόνο του πλέον παραποιεί το βιβλίο. Θεωρώ για το Βάλς, το οποίο είναι και ένα βιβλίο που αγαπάω πάρα πολύ, ότι έγινε μια πολύ ωραία δουλειά στην παραγωγή. Απλά θεωρώ ότι δεν έπρεπε να πάει καθόλου τη δεύτερη σεζόν, έπρεπε να παραμείνει στη μία. Ήδη ήταν πάρα πολύ το άνοιγμα, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι τηρουμένων των αναλογιών έγινε πολύ καλή δουλειά και στα δύο σίριαλ, και στα 5 κλειδιά, και στο Βάλς με 12 θεούς. Τους το είχατε πει, είχατε εκφράσει το παράπονό σας? Πολλές φορές, αλλά είναι αυτό που λέω, ότι ναι, ξεκινάς με άλλες προδιαγραφές και στα 5 κλειδιά άλλα πράγματα σου υπόσχονται, ακόμα και στο έμψυχο δυναμικό, και στην πορεία διαπιστώνεις, αφού έχεις δεσμευθεί πλέον, διαπιστώνεις ότι πολλά από αυτά που σου υποσχέθηκαν δεν έγιναν. Γιατί από τα δύο βιβλία κέρδισα κάτι πολύ σημαντικό. Από το Men Vals με 12 θεούς κέρδισα μία τρυφερή φιλία με την Κάτια τη Δανδουλάκη, η οποία εκείνη πρώτη με πλησίασε, και από τα 5 κλειδιά θεωρώ ότι κέρδισα την αγάπη της Χρύσας Παπά, που έπαιζε την Κυβέλη, με την οποία μιλάγαμε και πάρα πολύ όσο γυριζόταν το σύριαλ, και πάρα πολλές φορές με είχε συμβουλευθεί. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, την αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι τα κέρδη μου αυτά. Θα θέλατε, μιας και αναφερθήκατε στη συγκεκριμένη ηθοποιό, να παίξει σε κάποιο σειρά η οποία θα είναι βασισμένη σε σενάριο δικό σας? Η Χρύσα είναι άνθρωπος, έχει τέτοιες, δεν μπορώ να μιλήσω για την κυρία Δανδουλάκη, εννοείται μπορεί να παίξει τα πάντα, αλλά η Χρύσα θεωρώ ότι έχει τέτοιες τεράστιες υποκριτικές ικανότητες που θα μπορούσε να παίξει τα πάντα. Και κωμωδία και δράμα και τα πάντα. Είναι από τις πολύ ταλαντούχες ηθοποιούς. Το ταξίδι στη Βενετία θα θέλατε να το δείτε στη μικρή οθόνη? Όχι, κανένα βιβλίο μου πλέον δεν θα ήθελα να δω στη μικρή οθόνη αν είναι για σειρά εβδομαδιαία. Αν είναι για σειρά η οποία είναι καθημερινή για εβδομαδιαία, σαφώς και δεν θα είχα πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι τα βιβλία
έχουν μια ειδική διεργασία. Δηλαδή, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, σαν αναγνώστης, το έχεις στο μυαλό σου, είναι σαν να υπάρχει μια οθόνη και προβάλλονται εικόνες εκεί. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα οπτικοποιημένο έργο. Οποιοδήποτε και να προσπαθήσει να το φτιάξει ξανά για τη μικρή οθόνη, το αποτέλεσμα είναι σίγουρα υποδεέστερο από αυτό που έχουμε φτιάξει ήδη στο μυαλό μας. Άρα νομίζω ότι τα βιβλία δεν είναι κακό τελικά να μένουν βιβλία και να μην κυνηγάμε ντε και καλά να γίνουν σειρές. Είστε ένας πολυπράγμων άνθρωπος. Ναι, ζωή να έχω. Ποια στοιχεία συνθέτουν ένα καλό συγγραφέα? Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει η βάση που είναι η ζωηρή φαντασία και το ταλέντο να βάζεις στο χαρτί με ευκρίνεια και με ελκυστικό τρόπο αυτά τα οποία σκέφτεσαι. Σαφώς η φαντασία λοιπόν είναι τα θεμέλια, από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί και μετά υπάρχουν ένα σωρό παράγοντες που συντελούν. Από τον εκδότη σου που είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ένας πολύ σοβαρός εκδότης, ένας έγκυρος εκδότης και παράλληλα από το marketing, από τη διαφήμιση, αλλά η βάση είναι το ίδιο το κείμενο. Έχω πει πολλές φορές ότι η ερώτηση γιατί έφτασα εδώ που έφτασα δεν πρέπει να γίνεται σε μένα, πρέπει να γίνεται στον κόσμο. Ο κόσμος μπορεί να απαντήσει τι ήταν αυτό που τόσο πολύ τον κέρδισε στα γραπτά μου, στα βιβλία μου και που κάθε χρόνο τρέχει να τα προμηθευθεί και να ταξιδέψει μαζί τους. Θεωρώ λοιπόν ότι η βάση είναι το ίδιο το κείμενο. Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση από τον ψήθυρο του ευχαριστημένου αναγνώστη. Πολύ σοφή φράση αυτή. Τώρα θέλω να μου πείτε, μιας και μιλάμε για βιβλία, που είναι και το κύριο αντικείμενο μας σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να μου πείτε, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν σχετίζονται με τη συγγραφή βιβλίων και δεν έχουν δείξει δείγματα γραφής. Να γράφουν τα δικά τους βιβλία. Ναι. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό? Ο τρόπος του να εκφράζομαι στο χαρτί είναι δικαίωμα όλων. Επειδή είχα κάνει και μάλιστα την παρουσίαση του βιβλίου της Σταμαντίνας Τσιμτσιλή, είχα διαβάσει το βιβλίο της Ναταλίας Γερμανού, το βιβλίο του Αρναουτογλού, στο οποίο είχα γράψει και κείμενο μέσα. Θεωρώ λοιπόν ότι η ελευθερία του λόγου είναι από τα πολύτιμα αγαθά της δημοκρατίας. Και επειδή ο απόλυτος κριτής, ο πιο μεγάλος, ο τελικός, είναι το ίδιο το κοινό, εκείνο θα κρίνει αν ο συγκεκριμένος που έγραψε ένα βιβλίο έχει μέλλον σε αυτό το χώρο τον εκδοτικό ή όχι. Γιατί να κρίνω εγώ όταν υπάρχει το αναγνωστικό κοινό που έχει και την τελευταία λέξη επί της δουλειάς μας. Είστε συγγραφέας των 2 εκατομμυρίων αντιτύπων. Το σπάσαμε το φράγμα, ναι, το σπάσαμε. Το σπάσατε και θα το ναι. σπάσετε ακόμη περισσότερο τώρα με το ταξίδι στη Βενετία ή με τη Βενετία, όπως είχατε πει εσείς αρχικά. Θέλω να μου βάλετε έναν τίτλο στη δική σας ζωή. Έχετε μία μεγάλη πορεία, έχετε διαγράψει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κοίταξε, τώρα τελευταία, τον τελευταίο καιρό που κυκλοφόρησε και το σπίτι δίπλα στο ποτάμι από την Amazon και πήρα και πλακέτα τιμητική γιατί ξεπέρασε τα 100.000 αντίτυπα και βγαίνει και άλλο βιβλίο στα αγγλικά επίσης και έχουν μεταφραστεί σε άλλες 8 γλώσσες τα βιβλία μου. Δεν θα βάζα κανένα τίτλο, ξέρεις γιατί, όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά επί της ουσίας δεν θα πω δεν με αφορά, δεν με απασχολεί. Γράφω, έχω την τύχη, γιατί είναι τύχη, αυτό και λίγοι άνθρωποι στις μέρες μας την έχουν αυτή την τύχη, να ασχολούμαι με κάτι που αγαπάω πραγματικά. Να περνάω όμορφα γράφοντας. Όλα αυτά τα ακούω σαν να μιλάμε για κάποια άλλη. Η καθημερινότητά μου δεν έχει να κάνει με όλο αυτό. Ναι, μεν με ενημερώνουν και από τον εκδοτικό μου οίκο για όλα όσα συμβαίνουν, για κάποιες τιμητικές διακρίσεις που παίρνω. Και είναι φορές που ξεχνιέμαι και λέω «Αχ, μπράβο της!» Λες και μιλάμε για κάποιον άλλον, έχουμε γελάσει πολλές φορές σε εκδόσεις ψυχογιός με αυτή μου την έκφραση. «Αχ, μπράβο της!» Αλλά είμαι εγώ. Ωραία. Το ξεχνάω. Δεν έχει αλλάξει καθόλου η καθημερινότητά σας. Η καθημερινότητα αλλάζει και τροποποιείται σε τραγικό βαθμό όταν εγώ γράφω. Είναι μια περίοδος πολύ απαιτητική. Μία περίοδος η οποία απομονώνομαι πάρα πολύ,
που σημαίνει ότι πρέπει να έχω την κατανόηση της οικογένειάς μου. Εντάξει, τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι. Ούτως ή άλλως έχουν τις δικές τους ασχολίες και τα πρωινά όλοι τρέχουν, οπότε πρωί είναι η ώρα μου. Όμως είναι μια περίοδος οποία είμαι πολύ αφηρημένη, ζω πολύ πειθαρχημένα γιατί γράφω πάρα πολλές ώρες και πολύ πρωί, ούτως ώστε έχει ύπνο νωρίς για να μπορώ να είμαι με καθαρό μυαλό. Πολλές φορές χάνομαι στις σκέψεις μου, μου μιλάνε και δεν ακούω. Είναι μια απαιτητική περίοδος. Αυτή λοιπόν η περίοδος συγγραφής, που ευτυχώς είναι το χειμώνα, η καθημερινότητα τροποποιείται. Και τα φαγητά επίσης τροποποιούνται. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να μην χάνουμε χρόνο. Μακαρόνια. Άνα μαγιά σου αυτό. Και χωρίς σάλτσα. Και όχι, την κάνω γιατί θα έχουμε δράματα στο σπίτι. Τώρα θέλω να σας πάρω σε μια δύσκολη περίοδο. Τα δύσκολα για την οικογένειά μου έχουν ξεκινήσει το 2013 που διαγνώστηκα εγώ με λέμφωμα στο στομάχι και χρειάστηκαν χημειοθεραπείες για να ξεπεραστεί όλο αυτό και όντως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Κοίταξε να δεις τώρα και που μιλάω, νομίζω ότι μιλάω για κάποια άλλη. Και πάλι. Στη ζωή μου έχω μάθει να κλείνω κύκλους. Ίσως αυτό είναι, αν θέλεις, που με κάνει να ξεκινάω από μηδενική βάση και χωρίς να κουβαλάω βαριές αποσκευές. Ίσως αυτό να είναι και το μυστικό. Πιθανότατα ναι, και το συνειδητοποιώ τώρα. Κάθε τι που συμβαίνει, είτε καλό είτε άσχημο, είναι ένας κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος, πάμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω και που γυρίζει πίσω το μυαλό, γιατί ήταν όντως μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, για κάθε γυναίκα, είναι χιλιάδες γυναίκες ζουν κάτι τέτοιο. Και το βασικότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι, ότι όταν ακούσα από τους γιατρούς ότι όλο αυτό είναι πλήρως ή άσχημο, δεν έχει νόημα να στέκεσαι. Ναι, εντάξει, θα περάσεις δύσκολα, ωραία, και τι έγινε. Πολλοί κόσμος περνάει δύσκολα και δεν έχει και αυτή τη φωτεινή πινακίδα που λέει ίαση στο τέλος. Δίνουν τη μάχη χωρίς να ξέρουν το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν αυτό έκλεισε. Από εκεί μετά ήρθαν και άλλες δύσκολες στιγμές. Τα τελευταία 6 χρόνια δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν από πλευράς προβλημάτων υγείας. Ήταν αρκετά ζώρικο διάστημα. Διότι πριν από 3 χρόνια περάσαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτό ήταν όντως σοβαρό πρόβλημα. Υγείας του άντρα μου, η εγχείρηση καρδιάς που έκανε, μας έριξε πάρα πολύ πίσω. Ήταν το αποτέλεσμα, δεν ξέραμε πώς θα υπήρχε η έκβαση. Ήταν στο και 5. Χρειάστηκε μία περίοδος αποθεραπείας με πολύ δύσκολη και ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Πάει, έκλεισε και αυτό, ο θάνατος της μητέρας μου, θέλω να πω, η κόρη μου η οποία... Που είχατε γράψει το «Ζωή σε πόλη». Μπράβο, λίγο πιο πριν η κόρη μου που ήταν αραβωνιασμένη και την ετοιμάζαμε για γάμο, χώρισε, δηλαδή ήταν... Σκαμπανεβάσματα. Πάρα πολλά, αλλά να σου πω κάτι, αυτή είναι η ζωή. Η ζωή δεν έχει την ευδαιμονία που έχει η ζωή των ζώων, που απλά υπάρχουν, τρώνε, κοιμούνται. Χαλαρά. Δεν είναι αυτό. Η ανθρώπινη ζωή είναι, το έχω πει πολλές φορές, είναι μία σούμα. Είναι οι καλές στιγμές, είναι οι κακές στιγμές. Στο τέλος πια όταν φτάσεις κάνεις τη σούμα. Τι ήταν πιο πολλές, οι καλές ή οι κακές? Φρόντισε να είναι οι καλές. Αν όμως μένεις και εμένεις σε όλα τα άσχημα και επιτρέπεις τον εαυτό σου να ξαναγυρίζει πίσω και πίσω και να αναμασά τα ίδια και τα ίδια, δεν πας μπροστά. Μένεις μόνιμα και αρχίζεις μνημόνια και αρχίζεις και βαραίνεις. Και τελικά δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Χάνεις το σήμερα και το αύριο για κάτι που έγινε χθες. Δεν έχει νόημα. Άρα πρέπει να ζούμε το σήμερα για ναι, το αύριο. Ακριβώς. Δεν έχει νόημα να αναμασούμε ό,τι μας συνέβη πριν. Να διδασκόμαστε από αυτό. Δηλαδή, το θέμα μιας αρρώστιας είναι πάντα ένα καμπανάκι, μια αναπάντητη που λέω εγώ. Σου έκανα αναπάντητη. Φρόντισε να μην γίνει κλίση. Φρόντισε τον εαυτό σου. Για να μπορέσει, δηλαδή, κάθε τι που σου συμβαίνει, να μαθαίνεις από αυτό, αλλά να μην μένεις σε αυτό. Να προχωράς μπροστά. Λοιπόν, και θέλω τώρα να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Και σας ευχαριστώ για αυτή την κατάθεση ψυχής. Θέλω να μου πείτε εάν είναι στόχος ζωής ένα βραβείο Πούλιτζερ. Ο Χριστός και η Παναγία. Γιατί καλέ. Κανένα από τα βραβεία που... πήρα στη ζωή μου, δεν ήταν κάτι το οποίο το είχα βάλει στόχο. Μοναδικός στόχος που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου, μοναδικός, ήταν να κάνω οικογένεια. Ο στόχος αυτός επετεύχθη, από εκεί και μετά όλα τα άλλα που ήρθαν, καλώς ήρθαν,
Αλλά στόχο με την έννοια στόχο, εδώ κοιτάω και κάνω focus και δεν βλέπω τίποτα δεξιά και αριστερά, ποτέ δεν το έκανα αυτό το πράγμα και δεν με αφορά. Αν είναι να έρθει κάτι, θα έρθει, δεν με αφορά κάτι άλλο. Εγώ θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας έκανα να γελάσετε. Ναι, δεν το έχω και. Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι μάλλον μεγαλώνω, γιατί γελάω πολύ, κλαίω πολύ, εύκολα. Όλα πολύ. Όλα πολύ. Λοιπόν, τότε και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και θέλω να σας ευχηθώ τα καλύτερα, να γελάτε πολύ. Να μην κλαίτε πολύ. Δεν είναι ωραίο να βλέπει κάποιον να κλαίει. Και αυτό είναι ωραίο. Καθαρίζει ψυχή. Εάν είναι με δάκρυα χαράς, βεβαίως. Καθαρίζει ψυχή. Μην το φοβόμαστε το κλάμα. Ξέρει τη δουλειά του αυτό. Ωφελεί δηλαδή το κλάμα. Πολύ. Λοιπόν, έχει και μία ρίση, τέλος πάντων. Να σας ευχηθώ να κάνετε πάνω, να πωλήσετε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Να σπάσετε επιπλέον το φράγμα και ανταπόκριση του κόσμου. Είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσατε να έχετε. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.